είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρισκόμαστε απόψε εδώ για να υλοποιήσουμε την απόφαση του ομίλου μας για ανακήρυξη του κυρίου Παπασταύρου σε επίτιμο μέλος. Το σκεπτικό πίσω από αυτή την απόφαση ήταν η ανάγκη που νιώθαμε για να εκφράσουμε τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μας προς το πρόσωπο του κυρίου Παπασταύρου, ο οποίος με τη συμφωνία μεταξύ του ιδίου και του σωματείου έδινε την ευκαιρία στην Ομόνοια να αποφύγει τα χειρότερα. Πλέον η ομάδα ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και προοπτική. Μια προοπτική που σύντομα άρχισε να μεταφράζεται σε μεγάλες επιτυχίες και τίτλους. Σαν παλέμαχοι ποδοσφαιριστές, σε συνεργασία βέβαια με τις εκάστοτε διοικήσεις του σωματείου μας, αλλά και του κόσμου, αισθανόμαστε ότι έχουμε βοηθήσει την Ομόνοια να μεγαλώσει και να δοξαστεί, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο, αλλά όλοι με την ίδια αγνή αγάπη και αφοσίωση. Είναι αλήθεια και μας χαροποιεί όμως που η Ομόνοια δεν έχει αδιαφοροποιήσει την κοινωνική της ευθύνη που σαν μεγάλος οργανισμός που είναι οφείλει να αναλαμβάνει. Κλείνοντας, θα ήθελα να απευθυνθώ και στους δύο πρόεδρους της εταιρείας και του σωματείου. Αγαπητοί φίλοι, στα μάτια εμάς των παλεμάχων αλλά και του κόσμου της Ομόνοιας δεν υπάρχει διαχωρισμός σωματείου και εταιρείας και οι δυο υπηρετείτε τον ίδιο σκοπό. Ο κόσμος μας δύο πράγματα θέλει. Το πρώτο είναι επιτυχίες. Το δεύτερο είναι οι άνθρωποι που ηγούνται αυτού του υποδομήματος να έχουν την ίδια αγάπη και αφοσίωση που έχει και ο ίδιος προς την Ομόνοια. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθειά σας, για να υπηρετήσετε αυτόν τον μεγάλο κόσμο, μπορείτε να στηριχτείτε και στη δική μας βοήθεια όπου κρίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα. Θα ήταν δε μεγάλη παράληψή μου να μην αναφερθώ και στη μέχρι σήμερα άψογη συνεργασία που διατηρεί ο όμιλός μας με την εταιρεία και να ευχαριστήσω θερμά τον αναπληρωτή πρόεδρο κύριο Δημήτρη Γρηγόρη. Πιστεύουμε ότι οι άριστες μας σχέσεις μπορούν να αναπτυχθούν και ενδυναμωθούν περισσότερο. Σε καλωσορίζουμε λοιπόν στις τάξεις του ομίλου μας. Σου ευχόμαστε μέσα από τη δράση σου ως πρόεδρος της Ομόνοιας να καταφέρεις να διασφαλίσεις την παντοτινή αναγνώριση, αγάπη και σεβασμό που τη χάνουν και όλα τα μέλη του ομίλου παλεμάχων ποδοσφαιριστών της Ομόνοιας. Σας ευχαριστώ. Ομόνοια αιώνια. Εμείς σαν διοίκηση και με το σωματείο και η εταιρεία μαζί πάντα προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε που γίνεται για να συνεχίσει η Ομόνοια να έχει επιτυχίες και να δίνουμε χαρά στον κόσμο της Ομόνοιας. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο, όπως είπα, το ποδόσφαιρο στην Κύπρο, αλλά νιώθουμε ότι έχουμε να πετύχουμε πολλά, έχουμε να κάνουμε πολλά και σε αυτήν την προσπάθεια θα θέλαμε τον Όμιλο να είναι μαζί μας, να μας βοηθήσει όπως νιώθετε καλύτερα, όπως όποιες φόρους ή αποφάσεις που νιώθετε ότι μπορεί να μας βοηθήσει, ότι είμαστε είναι πρότζεκτες οι γνώμεις, οι τοποθετήσεις. Ξαναευχαριστώ για την τιμή. Για να είμαστε εδώ σήμερα, κάποιοι ανάμεσά μας και άλλοι που δεν είναι μαζί μας σήμερα, μας κουβάλισαν από το 48 μέχρι σήμερα, 75 χρόνια ένδοξης ιστορίας με 102 τίτλους και ποδοσφαιρικούς και τα υπόλοιπα τμήματα. Νομίζω κάτι που μου έμεινε από την πρώτη στιγμή που γνώρισα τον Σταύρο είναι όταν βλέπει τον κόσμο χαρούμενο στα γήπεδα,
Και είναι νομίζω κάτι το οποίο δει ιδιαίτερα φιλμόνια. Να ευχηθώ να έρθουν περισσότερες χαρές σύντομα, να γιορτάσουμε όλοι μαζί στο γήπεδο περισσότερους τίτλους και να νιώσετε εσείς περήφανοι ότι τόσο κόμπος όλος που κάνετε τα χρόνια τα παλιά, ότι υπάρχουν εντάξει αθλητές σε σήμερα να χαρίσουν τις ίδιες και περισσότερες χαρές και να νιώσετε περήφανοι για αυτόν που γίνεται στην Ομόνοια. Σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Να είστε κοντά καλά.